Ώρα μηδέν για τους κατοίκους του Καρτερού και πιο συγκεκριμένα των ιδιοκτητών τροχόσπιτων και όσων ζουν σε πρόχειρες κατασκευές πλησίων του κέντρου άθλησης που δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες αθλημάτων άμμου και θαλάσσης. Η διορία που είχαν λάβει έληξε και οι εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι ραγδαίες. Είμαστε στην παραλία, στον Ιγίαλο, και μας έδειξε αυτό το χώρο να βάλουμε τα τροχόσπιτά μας. Έκτοτε είμαστε εδώ πέρα, δεν είμαστε καταπατητές, είμαστε πολίτες Ηρακλείου και είμαστε αδέρφια με όλους τους ανθρώπους. Δεν μας λένε καταπατητές, ούτε να μας κοιτάζουν με άλλο μάτι. 18 χρόνια είμαστε εδώ, δεν έχω άλλη κατοικία να μείνω, μένω εδώ. Οπότε πρακτικά αν σας απομακρύνουν τις επόμενες μέρες εσείς? Στον δρόμο θα μείνω. Δεν έχω να πάω κάπου. Θα υπερασπιστούμε τα σπίτια μας, τόνισαν οι κάτοικοι που εξήγησαν ότι δεν κάνουν τουρισμό στην περιοχή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος ζουν στα τροχόσπιτα όλο το χρόνο, καθώς δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Θα συνεχίσουμε, ναι, θα πολεμήσουμε για τα σπίτια μας εδώ πέρα. Μόνιμη κατοικία. Μόνιμα, δεν έχουμε κάπου αλλού να πάμε. Υπάρχουν οικογένειες εδώ πέρα με προβλήματα υγείας. Η κυρία Δώρα Νικηφοράκη είναι 58 ετών. Ζει τα τελευταία 18 χρόνια στο σημείο. Υπομένει το κρύο και τις πλημμύρες όλο το χειμώνα και όπως λέει, αυτό που οι άλλοι περιγράφουν ως παράδειγμα είναι το σπίτι της. Το μόνο που μπορεί να συντηρήσει ως άνεργη, όπως εξηγεί. Εμένα, αν με βγάλουν, μένω χειμώνα καλοκαίρι εδώ. Δεν θα έχω που να μείνω. Και όλο το χειμώνα με τις βροχές και τις πλημμύρες δεν ήρθε κανείς από αυτούς να δει πώς τα βγάζουμε πέρα. Και τώρα γιατί ήρθε ο κύριος Αβγενάκης και έκανε αυτό που έκανε, πρέπει να βγάλει, θέλει να στεγάσει τον αθλητισμό και να βγάλει άστεγους. Εμένα αν με βγάλουν απόψε θα πάω στην κυρία Κοζηράκη απ' έξω να κάτσω. Να μου βρει χώρο να πάω. Δεν φεύγω. Θα έρθουν, αν έρθει η μπολντόζα, θα με βρούνε μέσα στο σπίτι. Με τις φιάλες έτοιμοι. Το ίδιο και ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης, 70 ετών. Ζει στον Καρτερό τα τελευταία 6-7 χρόνια. Δεν θα μπορούσα να επιβιώσω διαφορετικά με την αναπηρική σύνταξη, εξηγεί, και η φωνή του σπάει κάθε φορά που νιώθει το φόβο ότι μπορεί όλα να τελειώσουν. Δεν μπορώ, πού να πάω. Με 375 ευρώ, πού να πάω. Πριν από πόσα χρόνια ήρθατε σε αυτό το σημείο? Ήταν 5-6 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Σα λύση ανάγκης, έτσι. Ναι. Τι να πω, τι άλλο να πω. Οι περισσότεροι εδώ είμαστε μικρασιάτες. Από διωγμούς ξέρουμε. Αλλά από Έλληνες να μας ξαναδιώξουν πάλι από το ελληνικό τόπο, όχι. Δεν το δεχόμαστε. Και δεν φεύγουμε. Θα μείνουμε μέσα στα σπίτια μας και ας έρθουν να γκρεμίσουν και εμάς μαζί, είπαν οι κάτοικοι που σήμερα πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στην περιοχή, στέλνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα ότι δεν θα υποχωρήσουν. Εάν από εδώ έρχονται και βγάλουν, θέλω να μου βρούνε κάτι να πάω. Αλλιώς από εδώ θα με πάρουν από μέσα πεθαμένη. Όποιος θα με αγγίξει, θα μπω μέσα και θα αυτοκτονήσω. Οι ιδιοκτήτες τροχόσπιτων και πρόχειρων κατασκευών έλαβαν πριν από λίγες ημέρες από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης τελεσίγραφο να απομακρυνθούν και να απομακρύνουν τα υπάρχοντά τους, καθώς πρόθεση είναι να μπει μπουλντόζα και να προχωρήσουν σε κατεδάφιση. Οι κάτοικοι δήλωσαν ανήμποροι να επιβιώσουν, ζητώντας έστω και την τελευταία στιγμή, όπως είπαν, μια λύση από την πολιτεία για να μην καταλήξουν στο δρόμο.